Όχι στην παρουσία τη Χρυσή Αυγή εκδηλώσει, λένε οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ στην ΠΙΕΡΕ και μάλιστα κάνοντα ένα βήμα παραπέρα, επισημαίνουν ότι αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί και θεσμικά. Με αφορμή την εκδήλωση και την εκτέλεση 43 πολιτών από του Γερμανού που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, εκδήλωση από την οποία αποχώρησαν οι βουλευτέ και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ λόγω τη παρουσία τη Χρυσή Αυγή, οι τρει βουλευτέ του νομού σχολίασαν το γεγονό ότι ο Δήμο Κατερίνη εξακολουθεί να του καλεί εκδηλώσει όταν άλλοι Δήμοι πήραν αποφάσει για να μην το κάνουν. Για ακόμα μία χρονιά όμω, επιλέξαμε σε ένδειξη διαμαρτυρία να αποχωρήσουμε κατά την κατάθεση Στεφάνων, επειδή ακριβώ ο Δήμο, παρότι ζητήθηκε κατά επανάληψη και μάλιστα και με αίτημα των δημοτικών συμβόλων του άλλου δρόμου, να μην καλεστεί η Χρυσή Αυγή στην χθεσινή επέτειο, ε, επικαλούμενο το πρωτόκολλο. Δυστυχώ, στον τόπο του μνημείου βρεθήκαν σε στρατιωτική μάλιστα παράταξη οι μνητέ του χιτλερισμού, η Χρυσή Αυγή, η οποία θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν τιμάει την, τον Δήμο Κατερίνης αλλά και την χθεσινή εκδήλωση, αλλά αντιθέτω, είναι όνειδος, είναι τροπή να βρίσκονται εκεί ε, δημοκρατικοί άνθρωποι μαζί με αυτούς οι οποίοι ε, γράφουν και υμνούν αυτούς οι οποίοι βρεθήκαν απέναντι στους Έλληνες Πατριώτες με την ε, στο, στη στολή να εκτελούν τους Έλληνες Πατριώτες. Ε, θεωρούμε ότι και θα υπάρξει και θεσμική παρέμβαση έτσι ώστε να αποκλείονται αυτές οι παρεμβάσεις στα μνημεία. Όπως και πέρυσι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να αποχωρήσει. Ήταν μια απόφαση του κόμματός μας. Πολλούς δήμους της χώρας οι ίδιες οι τοπικές αρχές δεν προσκαλούν τη Χρυσή Αυγή στις εκδηλώσεις μνήμης. Θεωρώ ότι Πρέπει και η δική μας εδώ η τοπική αρχή να το λάβει σοβαρά υπόψη, διότι είναι πρόκληση απέναντι στην ιστορική μνήμη, απέναντι στις δημοκρατικές και προοδευτικές ε, θέσεις του ελληνικού λαού, ε, αυτού του είδους οι, οι, οι παρουσίες. Σε τέτοιου είδου εκδηλώσει μνήμη. Θεωρώ ότι η παρουσία τη Χρυσή Αυγή, που τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι τη σε ηγητικό τουλάχιστον επιτελείο, εμφορείται ε, από ιδέε φιλοναζιστικές ε, προφανώ λόγω αυτών των ιδεών και απόψεων δεν δικαιοδοτείται να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις γνήσιου πατριωτισμού, σε εκδηλώσει δολοφονηθέντων και κατασφαγιασθέντων ε, συμπατριωτών μας από ναζιστικές δυνάμεις της εποχής. Εκεί βρίσκω μια τρομερή ανατιστοιχεία. Πιστεύω ότι ως πολίτες πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την έννοια ότι η άνοδος του ναζισμού και ιστορικά βασίστηκε σε μια μυθολογία, σε μια παραπλάνηση των πολιτών. Ε, από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, δυνάμεις που αντιστρατεύονται την δημοκρατία και το έθνος και την πατρίδα. Ε, όπως είπα, δεν δικαιοδοτούνται να συμμετέχουν στις όποιες εκδηλώσεις, αλλά είναι προσωπική εκτίμηση και μόνο. Είναι πολιτική η απόφασή μας. Έχει την έννοια όχι μόνο της διαμαρτυρίας για την παρουσία της Χρυσής Αυγής, αλλά και της καταγγελίας στην επιμονή του Δήμου Κατερίνης να καλεί βάση ενός πρωτοκόλλου, το οποίο πραγματικά για μένα είναι απίστευτο, τη Χρυσή Αυγή σε εκδηλώσει μνήμη για εκτελεστέντου από του Ναζί πατριώτε. Χθε τιμούσαμε τη μνήμη 43 εκτελεστέντων πατριωτών, μεταξύ των οποίων και του Δημάρχου Κατερίνη, του τότε Δημάρχου Κατερίνη, του Εμιλίου Ξανθόπουλου. Η παρουσία τη Χρυσή Αυγή σε στρατιωτική παράταξη με τι ελληνικέ σημαίε είναι τουλάχιστον προσβολή στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορούμε εμεί να νομιμοποιήσουμε ω ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά την παρουσία των ναζιστών. Ή αν θέλετε, των ημνητών του ναζισμού σε τέτοιες εκδηλώσεις.